Και μια αναπαραγωγή δηλαδή. Τρελή αναπαραγωγή. Τρελή αναπαραγωγή σε αυτό blogs το πράγμα. Και τα αυτά. Ναι, πλέον υπάρχουν τα blogs που πλέον γράφουν ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις όμως, δεν είναι κάτι το. Τι είναι αυτό που έχεις κατά καιρούς διαβάσει ή ακούσει που σε έχει πειράξει περισσότερο. Δηλαδή κάτι που σου έχει μείνει, ότι ρε παιδί μου αυτό. Μόρα, ξέρεις κάτι, δεν μου μένει κάτι τώρα. Δηλαδή, άμα είχα κάτι πρόσφατο θα σου έλεγα, αλλά το χειρότερο να σου θυμίσω. Έλα, πες μου. Πες μου. Μάνα μου, δεν είναι μόνο η τηλεόραση, είναι και τα social media πλέον. Ναι. Το Instagram. Τι? Ναι, πες μου, ναι. Τι? Δεν είχες μια ιστορία πρόσφατα, δεν έχεις τσατιστεί με αυτά που γράφανε. Είχα τσατιστεί. Φωτογραφίες που έβγαζες με την Παλέρια. Κοίτα να σου πω κάτι, όταν έχω σχέση, τι με νοιάζει τώρα, θα πει κάποιος αν ανέβασε φωτογραφία με το Instagram. Καταρχάς, και μόνο που το παίζουν αυτό το πράγμα είναι χαζό για μένα. Να παίζετε, ας πούμε, π.χ. σε κάποια εκπομπή, να παίζετε αυτό το πράγμα είναι χαζό. Δηλαδή, απορώ, δηλαδή, ο τηλεθεατής δηλαδή, που κάθεται και κοιτάζει τώρα αυτή τη στιγμή τηλεόραση, αν τον νοιάζει, αν εγώ ανέβασα φωτογραφία. Κοίταξε, τα κορίτσια που σε βλέπουν και παθαίνουν ένα μικρό τεταρτέο, τους νοιάζει. Θέλουν να δουν εσένα σε προσωπικές σου κλπ. Ναι, αλλά το θέμα είναι πώς. Άντε να δείξει κάτι. Τώρα το θέμα είναι ότι όταν παίρνουν και κάνουν, ξέρεις, έχουν γίνει από συνεντεύξεις και έχουν πάρει αποσπάσματα που εγώ έχω πει κάτι άλλο και έχουν πάρει το από πάνω, το έχουν συνδέσει με το κάτω και τα βγάζουν έτσι όπως θέλουν. Νομίζω δεν έκανα κάτι σε αυτό. Επειδή μου λες τώρα σαν πρόσφατο αυτό. Το θυμάμαι, είναι πάρα πολύ καλά, αλλά. Δεν έχει να κάνει κάτι. Στο Instagram δηλαδή δεν ανεβάζω. Όλοι ανεβάζουν. Είναι προφανές πάντως ότι σε επηρεάσει αυτό, γιατί ας πούμε. Μου λέγανε τι γινόταν και όλα αυτά. Γιατί. Μετράω τρεις εβδομάδες χωρίς. Άρα σε επηρεάσει αυτό. Δεν έχεις ανεβάσει τρεις εβδομάδες φωτογραφία. Όχι γενικά, με την Βαλέρια. Α, ναι, όντως. Όχι καλέ. Ναι, αφού τα πριν από λίγο τι έκανα. Ο Βαγγέλης. Είναι προφανές και είναι πολύ δικαιολογημένο να σε πειράξει και οποιοδήποτε θα τον πειράζει. Τι σε πειράξει περισσότερο στην ιστορία αυτή, σε πειράξει αυτά που λέγανε οι εκπομπές. Ή αυτό που έχει δηλώσει. Για συγγνώμη, επειδή εγώ δεν παρακολούθησα, τι λέγανε οι εκπομπές. Δηλαδή, λέγανε ότι προωθεί τέλος πάντων τη σχέση του, ότι την ανεβάζει στο Instagram κτλ. Ο άνθρωπος έχει μια σχέση. Τι σημαίνει την προωθεί, ναι, την κρίση. Δεν το ξεκινάς. Καταρχάς, δεν ξεκινάς λάθος την ερώτηση που λες. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Άλλο. Σε πειράξαν πιο πολύ αυτά που γράψαν που είπαν οι εκπομπές. Ή αυτό που είχε πει η Ναταλία. Δεν με πειράζει τίποτα γιατί ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο καθένας μπορεί να πει μέχρι και το καλύτερο έως και το χειρότερο. Δηλαδή, βλέπεις εκείνη τη μέρα που μπορεί να σχολιάζουν αρνητικά κάτι, την επόμενη βλέπεις να το σχολιάζουν θετικά. Ναι. Πες μου τώρα, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, που βλέπει, ο άνθρωπος ας πούμε, που βλέπει αυτό το πράγμα, πώς αισθάνεται για αυτόν τον άνθρωπο που τη μία μπορεί να λέει αρνητικά και την άλλη να λέει θετικά. Έχει δηλαδή τι άποψη έχει γι' αυτόν. Σαν σε νοιάζει τι λένε για σένα, δεν σε νοιάζει. Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι και σε αυτά τώρα που βλέπεις τώρα στην τηλεόραση. Απλά φαντάζομαι ότι όλη η κουβέντα γίνεται ή έχει γίνει, που δεν την έχω παρακολουθήσει, αλλά από ό,τι μπορεί το φτωχό μου το μυαλό να καταλάβει. Θα σα αναλύσω τώρα. Ότι από τη μία δεν θέλεις να μιλάς για τα προσωπικά σου. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το κάνεις γιατί έχεις καεί λίγο από το χυλό και φυσάς και το γιαούρτι αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Απ' την άλλη όμως, παράλληλα ανεβάζεις και φωτογραφίες στα social media με την σχέση σου. Κάτι να σου πω κάτι. Δεν είναι κάτι που το ξεκίνησα τώρα χθες, προχθές και ανέβασα μια φωτογραφία. Είναι κάτι που γίνεται εδώ και μήνες. Δηλαδή και όταν. Εγώ μαζί σου με την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι κάποιος που έχει μια σχέση. Ακόμα και αν δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό, το θεωρώ απόλυτα. Φυσικά κάνει ό,τι θέλει και τέλος πάντων, αν θέλει να ανεβάσει φωτογραφία, μα ανεβάζει. Μα δεν είναι ότι έχω πει ότι είμαι σε μια σχέση και είμαι πάρα πολύ καλά. Τι άλλο να πω, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Να μιλήσω για την συγκεκριμένη γυναίκα, γιατί να το κάνω αυτό το πράγμα. Σωστό, δεν έχει κανένα λόγο. Καλά, δεν έχω κανένα λόγο. Και η αλήθεια είναι ότι ερωτήσεις είναι πολύ συχνά έτσι, επί του προσωπικού. Στην παράσταση λοιπόν αυτή, για να σε πάω. Όχι,